Ma che bella italiana, eh? Grazie tanto, amore mio. Ah, la donna se tu posso. Che tu posso? Ma fai να πει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις, τώρα θα σου δείξω. Αυτό πάει να πει. Άτακτο γκρέκο μασκαρά. Δεν στάει, νο. Στάει. Εγώ δεν θέλω τη στάει. Εσένα θέλω και θα σε... Βουοι στάρο μομέντο μπουόνο. Μπάστα. Μα γιατί μπάστα, τι μου κάνεις τώρα τη δύσκολη. Γιατί ήρθες εδώ. Θα σου πω εγώ περκέ. Γιατί αλληλοκοιμηθήκαμε από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε και είπαμε να ξαναβρεθούμε, να την ξαναβρούμε. Σκούζα! Δεν σκούζω, κανονικά μιλάω. Μάνθο, δεν σου είπα όλη τη βεριτά, όλη την αλήθεια. Έχω ένα προβλέμα. Πολύ γκράντε. Γκράντε προβλέμα? Δηλαδή πόσο γκράντε? 2 μέτρα ύψος και 100 κιλά βάρος. Μα τώρα τι είναι αυτά που λέει, Σιλβάνα? Λέω ότι έχω ένα φιντανσάτο, ένα ραβωνιαστικό. Ένα γκορίλα. Α, μην ανησυχείς, no problem, γιατί και εγώ έχω μια αραβωνιαστικιά. Δηλαδή, όχι ακριβώς αραβωνιαστικιά, είναι η επίσημη γκόμενα. Δηλαδή, όχι ακριβώς επίσημη, τέλος πάντων, έχω κι εγώ την Πέγγι. Ναι, αλλά η Πέγγι δεν είναι γκορίλα. Μωρέ, άμα τα πάρει στο κρανίο η Πέγγι και γκορίλα γίνεται και Godzilla και τον King Kong κάτω το βάζει και τον πατάει. Ναι, αλλά η Πέγγι δεν είναι. Cosa nostra. Τι δεν είναι? Cosa nostra. Marlon Brando, mafia, nonos. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Σκουζί, γιατί εδώ σηκώνει να σκούζω. Τα έχεις με μαφιόζο. Σι, αμορε μίο. Σι, αμορε μίο. Μωρέ, ούτε μία, ούτε δύο. Φύγε τώρα, ζούμε, όπως λέτε κι εσείς, γιατί εγώ δεν θέλω τέτοια πλεξίματα. Μάθω κι εγώ, φοβάμαι. Αλλά, ως Ιταλιάνα βέρα, μ' αρέσει να ζω επικίνδυνα. Πιστεύω στο ζω περικολοζαμέντε. Μωρέ, κι εγώ είμαι ο παντός του περικολοζαμέντε και εσύ έχεις ένα περικολοζαμέντε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κόλαση, κόλαση. Ζω σε μια κόλαση, Ελένη μου. Μου έχει μπει υποψία ότι ο Μάνθος κοιτάει κι άλλες. Τις κοιτάει μόνο ή... Και τις τηλεφωνάει. Ποια νης καλέ. Μια νης, ξέρω εγώ. Βρήκα ένα χαρτάκι πεσμένο στο πάτωμα με ένα νούμερο. Και τι το έκανες? Το σήκωσα από το πάτωμα. Λέγε μωρή, γιατί το έκανες? Πήρα τηλέφωνο σε αυτό νούμερο. Χοντρή κατηνιά, ε. Θεό χοντρή. Αλλά κι εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανε. Και για λέγε, μωρή, για λέγε. Ποιος απάντησε? Μια γυναικεία φωνή και είπε πρόντο. Ποιο πρόντο το καθαριστικό? Πρόντο, Ελένη μου, που στα ιταλικά σημαίνει εμπρός. Και επειδή εγώ δεν μίλαγα, μου λέει: ποιος είναι, δεν ακούω. Εσύ είσαι αμορεμίο. Α, και εσύ τώρα πιστεύεις ότι αυτό το αμορεμίο είναι το δικό σου αμορεμίο. Εντάξει, Ελένη, μπορεί να γνωρίζουμε όλοι το Μάνθο σαν βράχο ηθικής. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Καλά, είναι πασίγνωστο. Αλλά εμένα μου έχει μπει υποψία. Και έκανα κι άλλη μια κατηνιά. Του κλέψα τα δεύτερα κλειδιά. Έτσι μπορώ να μπω σπίτι του χωρίς να χτυπήσω το κουδούνι. Θα κάνεις μόλι τέτοιο πράγμα. Καλά κατηνιά, Ελένη μου, εντάξει, το ξέρω. Στη θέση μου εσύ θα μπαίνεις βαντικλείδι. Όχι, Πέγγι μου, όλα και όλα όχι. Στη θέση εγώ θα έπαιρνα ένα σφυρί, θα σπάγα την πόρτα και θα του σπάγα και το κεφάλι. Μάθω το φερμουάρ. Ναι, μωρό μου, το φερμουάρ, το φερμουάρ. Δεν μου λες, ήμουνα και πρώτος. Μάθω, μάθω, δεν μπορώ να πω ότι είσαι και το πρώτο. Φαίνεται ότι είσαι το δεύτερο. Και έχω πάει με το Φαμπρίτσιο. Τον λαμπαγιασκό στο Φαμπρίτσιο, τον λένε. Νίνο. Α, λοιπόν είσαι ο τρίτος. Όχι, όταν ρωτάω αν είμαι ο πρώτος, ενώ αν είμαι ο καλύτερος, καταλαβαίνεις. Αν είμαι ο πιο βαρβάτος, ο πιο φόρτσα. Μάνθο, ο πιο φόρτσα είσαι εσύ. Και ο Τζοβάνι. Α, δεν το σχολιάζω, είμαι ο τέταρτος. Να μη σου πω και ο πέμπτος δηλαδή. Τέλος πάντων, πάντως, είμαι ο καλύτερος, ε. Είσαι θεός, sei divino. Τώρα λέω μου συγγνώμη, έχω ένα ραντεβού με ένα Βαγγέλη. Το έχω γνωρίσει χθες, ξέρεις. Σιλβάνα, μήπως είσαι Ναπολιτάνα. Από τη Ρώμη είμαι, πώς σου ήρθε ότι είμαι Ναπολιτάνα. Από ένα τραγούδι που λέει ο Μανολιός πατρεύτηκε μια Ναπολιτάνα. Και ύστερα αποδείχθηκε πως ήταν η Σιλβάνα. Δεν καταλαβαίνω. Α, τίποτα, ένα παραδοσιακό της... ποιος ήταν τέτοια ώρα. Ο Νίνο, ο φιντανσάτο μου, ο μπαμ μπαμ μπαμ. Μην μιλάς καθόλου, μην μιλάς καθόλου. Ευτυχώς είναι ένα άλλος. Δεν έχεις δει αυτό το άλλος, γι' αυτό λες ευτυχώς. Περίμενε. Κωνσταντίνε, φύγε, δεν είμαι μόνος. Όχι, να φύγει αυτή που σε κάνει να μείνει μόνος. Χριστέ μου, Χριστέ μου, πώς τον ανέχομαι. Δεν πειράζει, εγώ φύγω. Εγώ φύγω, δεν είναι ελληνικά. Πότε καταλήψατε το σχολείο Δεσποινής ακριβώς, στον νηπιαγωγείο? Η κοπέλα είναι Ιταλίδα, ρε περίεργε. Α, συγχαρητήρια, Μάρθο. Βλέπω φροντίζεις για τις καλές μας σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Δεσποινής, αντίο, χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε. Χαιρετίσματα στον Ταλέμα. Δεν πάω Ιταλία. Εγώ μένω εδώ από 5 άνοι στη Γκρέτσα. Από 5 χρόνια με το. Ραβωνιαστικό μου. Α, έχετε και ερευνητικό. Συγχαρητήρια, Δεσποινής. Λαμπρό ήθος. Ταιριάζεται τα μάλα με τον Μάρθο. Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα. Τι θες, ρε Κωνσταντίνε? Να εκδώσω το απογοητευτικό σύστημα. Αυτό το ξέρουμε. Ναι, αλλά δεν κάνεις τίποτα για να παραδοθεί ολοκληρωμένο στην ανθρωπότητα αυτό το αριστούργημα. Δεσποινής, έχω μια σοβαρή συζήτηση με το φίλο μου. Ελάτε να σας συνοδεύσω, ελάτε. Τσαο, αμορρομία.
Τι Ιταλίδα, είπε τσάω, μωρέ μίο. Πέγγι, πώς μπήκες μέσα. Μα αυτό το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι τι θέλει αυτή η Ιταλίδα σπίτι σου. Θέλει αυτή η Ιταλίδα στο σπίτι μου το... Α, θέλει τον Κωνσταντίνο. Τι θέλει. Τι θέλει. Σκάσε, Κωνσταντίνε. Είναι η κόμενά σου. Είναι δυνατόν να μην σε θέλει η κόμενά σου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κύριε Ξαντινοτέτια, έχετε κόμενα Ιταλίδα. Γιατί έχω Ελληνίδα. Είναι δυνατόν να έχω Ελληνίδα αφού έχω Ιταλίδα. Ιταλίδα. Ελληνίδα δεν κολλάει. Ιταλίδα. Να σας ζητήσω. Η κοπέλα μου και από εκεί η γκαρσόνα μου. Η αραβωνιαστιά μου που σου έλεγα Σιλβάνα. Αλλά Godzilla! Τι Godzilla λέει αυτή. Όχι, λέει ότι θέλει να την πάει ο Κωνσταντίνος στην ΕΜΑ να δούνε τον Godzilla. Κατάλαβες. Έλα Κωνσταντίνε, πήγαινε με το κορίτσι σου να δείτε τον Godzilla και άσε με εμένα μόνο μου με τη μοναδική γυναίκα της ζωής μου. Δηλαδή αυτό το χαρτάκι που βρήκα στο πάτωμα είναι του κυρίου Βυζαντινοτέτη. Α, η κιού τσατζικιού. Άντε, πάμε, φιλτάτη. Όσο για σένα φιλτάτε, θα τα πούμε λίγα συντόμω εμεί. Αυτή τη φορά θα πάρει οπωσδήποτε το ανεκδότη το φίλο του πατέρα σου, γιατί σε κρατάω, Μάρθο. Θα πάμε με το αυτοκινητό σου, Κάρο. Καλά, ποιο αυτοκίνητο λέει αυτή. Ο κύριο Βυζαντινοτέτη μια φορά οδήγησε τράκαρα και από τότε δεν έχει ούτε αυτοκίνητο ούτε κάρο. Συγγνώμη, η αραβωνιαστικιά σα, κύριε Βυζαντινοτέτη, δεν ξέρει ότι δεν οδηγείτε. Το ξέρει, αλλά το ξέχασε. Και πώς δεν ξέρει η Ελένη για την Ιταλίδα γκόμενα, ε! Σπίτι δεν έχετε πάει ποτέ! Τι σόη σχέση είναι αυτή, κύριε Βυζαντινοτέτια! Έλα ρε Πέγγι που ανακατέβεσαι τώρα στα ερωτικά όλου του κόσμου! Ανακατεύω με μάθος στα ερωτικά του κόσμου γιατί δεν ξέρω ποιον κόσμο ερωτικά είναι! Ακούστε, Κασόνα, η σχέση μου με την. Σιλβάνα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ πρόσφατη. Προχθές γνωριστήκαμε, χθες αγαπηθήκαμε. Σήμερα την έφερα να την γνωρίσω στον επιστήθιο φίλο μου. Αύριο θα πάω να την γνωρίσω στην επιστήθια εχθρά μου. Τι ώρα? Μάλιστα. 4:15. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τι ώρα θα πάτε για να έρθω κι εγώ την ίδια ώρα. Αφού συμπαθηθήκαμε τόσο πολύ όλοι εδώ μέσα. Μάθω θα πάμε παρέα. Το βλέπω. Το βλέπω αυτό το παρέα, το βλέπω να γίνεται. Γι' αυτό Μάρθο, μην ξεχάσει αύριο που θα έρθει στο σπίτι να μου φέρει και το συμβόλαιο του εκδότη. Ακού να πιάσει γκόμενα Ιταλίδα η κατακουζίνα. Θα μου πει καιρό ήταν γιατί τι Ελληνίδε τι είχε εξαντλήσει ο σεξουάλα. Δηλαδή, συγγνώμη, Ελένη μου, εσύ αυτό το πράγμα το πιστεύει. Γιατί να μην το πιστεύει, ρε Πέγγι. Έχει κανένα λόγο να μην το πιστεύει. Ερελέρα. Τι. Λέω, Βέρα. Είναι η Ιταλίδα τώρα είναι Βέρα, η Ιταλίδα ή μήπως είναι καμιά Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ω, κοίταξε να δεις, θα πω ότι μου είπε ο Κωνσταντίνος, γιατί εγώ την κοπέλα χθες την είδα για πρώτη φορά, είναι Βέρα. Βέρα, κατάλαβα. Έλα, αγαπητή μου. Α, εδώ είστε όλοι. Εσύ το συμβόλαιο το έφερες. Ναι, αύριο μεθαύριο θα ετοιμαστεί. Αύριο. Ξέχασα το μεθαύριο, γιατί άμα μιλήσω δεν θα έχεις ούτε αύριο. Βρε Κωνσταντίνε, δεν είσαι εντάξει να το μαθαίνω από τα παιδιά. Πότε πρόλαβες ρε για την Καμάκος τέτοια ωραία γκομενάρα αλλοδαπή. Τι είσαι ρε, ταχυπηδίκουλα είσαι. Ελένη! Ελένα, γλυκομήλητη Ελένα. Να σου γνωρίσω τη Σιλβάνα μία, γιατί μία την έχω. Χαίρο πολύ. Αντιχαίρω. Και τώρα πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου. Για να βλέπουν μερικές θα πάρεις τη Σιλβάνα, θα πάτε στην κρεβατοκάμαρα, θα αρχίσετε το πίκι-πίκι και εμείς θα παίρνουμε μάτι. Άψε, πούσο, χιδέα. Απλώς θα πιούμε μια σουμάδα όλοι μαζί και μετά η Σιλβάνα θα μας πει τσάω και θα φύγει γιατί έχει δουλειά. Α, η Ματίνα θα είναι. Είδα ότι μαζευτήκαμε πολύ, σου λέει εγώ δεν θα είμαι. Cosa fai qui, dama? Σας παρακαλώ, κύριε, τέτοιες κουβέντες. Εδώ μέσα δεν τις λέμε, θέλετε να βγείτε στον κήπο. Νίνο είναι ο αραβωνιαστικό μου που μένουμε μαζί στο Αθένα. Στον Αθένα? Το Μίνο Κυριακού το γνωρίζετε, Πέγγι Καρά ηθοποιός. Νίνο Πούτσο. Τον Νίνο το έπιασα. Το άλλο δεν το πιάσα. Ευτυχώς. Συγγνώμη, όταν λέτε Νίνο Πούτσο, είστε της γνωστής οικογένειας των Πούτσο. Παπέτε, Ελένη! Αρβωνιαστικός σου είπε αυτός. Και είναι και ικανών διαστάσεων, βλέπω. Ναι, και κρύψε λόγια γιατί είναι και στη μαφία. Πού είναι? Λα μάφια. Εγώ, μαφιόζο. Εσύ, φινίτα λα μουζικα πασάτο λα φέστα. Γιατί εγώ φινίτα. Από όλη αυτή τη χαρούμενη παρέα εμένα διαλέξατε να φινίτα. Γιατί εμένα. Περκέ, τελευταίες μέρες, Σιλβάνα ολοφεύγει από κάζα. Σήμερα λέω Νίνο. Πάρ' την από πίσω και άμα την πετύχεις με κανέναν άντρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ!
Κάτι μου λέει ότι αυτό το πιστολάκι δεν είναι νεροπίστολο. Θέλει να δει. Όχι, όχι, εγώ τι να δω. Να, προς τα εκεί γυρίστε το. Εδώ, έτσι μια στιγμή. Εντάξει, εκεί δες το τώρα, δείχνει κατά κουζίνα. Σωστό. Ελένη, ακούστε κύριε Πούτσο μου, κύριε Νίνο μου. Αν με είδατε που συνάντησα τη συμπάνα σας και την έφερα εδώ, είναι γιατί υπήρχε λόγος. Τι λόγος. Τι λόγος υπήρχε, Μάρθο. Ότι είμαι η προφεσορέσα σου. Προφεσορέσα. Μα σί, δεν είμαι η δασκάλα που σου μαθαίνει ιταλικά. Δεν είσαι. Δεν είναι. Μα και προφεσορέσα. Σινιόρ Κωνσταντίνο, θέλει παρλάρει ιταλικά. Δεν του φτάνει παρλάρει όλη την ώρα τα ελληνικά, θέλει να παρλάρει και τα ιταλικά. Και μετά σκέφτηκα ότι θέλω να πάρω μερικά λεφτά. Τότε μιλήσει, σινιόρ Κωνσταντίνο, παρλά. Γιατί άμα δεν έχει μάθει καλά, τότε γκράντε κακό πάθει. Να πάρω, να πάρω. Μουσολίνι. Ντόλτσε Βίτα. Βίτα Ντόλτσε. Βίτα Βίτα. Αλφα Βίτα. Και του πουλιού το γάλα. Μα και τι έτσι. Κωνσταντίνε, γιατί δεν λες εκείνο βρε που σου έμαθει η προφεσορέσα σου, εκείνο το ωραίο, το ακάζα τη ρένε. Οι giorni grigi sono le lunghe strade silenziose. Sono le lunghe strade silenziose. Giù per un paese deserto. E senza cielo, a casa di re. Bravo, bravo, canta, canta! Canta! Εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο! Κάτα, μωρή, κατά κουζίνα, έτσι κι αλλιώς τα έχεις κάνει πάνω σου! Κάντα, μου λέει, τραγούδα! Τραγούδα! Τι να κάνω! Τραγούδα, ρε Κωνσταντίνε, τραγούδα στον κύριο Πούτσο μας! Μπράβο το όμως του κατακουζινού. Είναι πραγματικός φίλος για να καλύψει τις κομμενοδουλειές του Μάρθου που πήγε και μπήκε στο στόχαστρο της μαφίας. Καλά, νομίζεις εσύ τώρα από φιλία ότι το κάνει. Καλά, θέλει να το εκδώσει εκείνος ο φίλος του πατέρα του Μάρθου τους Μπιντέδες. Γι' αυτό το κάνει. Όπα, όπα, σύρμα. Παιδιά, έχω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ένα μόνο έχεις. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μου είναι ο Βυζαντινοτέτιος. Έλα ρε, και σένα μου, πού και σπου. Δεν θέλω να κάνει παρέα με τον Μάνθο, είναι κακή επιρροή. Δεν φτάνει που είναι γυναικάς, τα έχει και μαραβωνιασμένες. Ωραία παπουτσάκια φοράς μαζί σήμερα. Σ' αρέσουν, δεν είναι λίγο μεγάλα. Εντάξει, άμα υδρώσει το πόδι και γλιστρήσει, μια χαρά θα είναι. Και τι λέγαμε. Α, ναι, για το κατακουζινό που πάει και τα φτιάχνουμε μαραβωνιασμένα. Άσε, παραζήρωμαι κι εγώ η χαζή και τον πνίγω το μάθω με τις υποψίες μου. Ναι, ρε παιδί, μην τον πνίγεις τον άνθρωπο. Αυτό το πνίξιμο δεν είναι καλό πράγμα. Μην ανησυχείς, Πεγκουλίνη μου. Ο δικός σου είναι ο Γκόλιθος. Ο Μάνθος και ο Δόν Ζωάννα ήταν πολιτός του, θα ήταν πάντα με το πουλί στο χέρι, με το σταυρό στο χέρι του σταυρό. Τέλος πάντων, το λυπάμαι λίγο το ψευδό τέτοιο με αυτόν τον αρχιμαφιόζο που έχει μπλέξει. Καλά έτσι και μάθει τίποτα για τη δικιά του, το λιγότερο που έχει να πάθει ο κατακουζινός είναι να βρει ένα κομμένο κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι του. Μωρή, πώς ήρθε αυτό. Godfather, Ελένη μου, Godfather, δεν έχεις παρακολουθήσει, νονό. Και τώρα θα σας παίξω τη σκηνή που η Diane Keaton ανακαλύπτει ότι έχει μπλέξει με οικογένεια αρχιμαφιόζων. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh. Και με προσωπικός, η ιταλική μου είναι μια γλώσσα εντελώς άχρηστη. Κατέβασε τα πόδια σου το καλαμπέ, καρσόνα. Διότι δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα συγγράμματα βυζαντινολογίας ή στην ιταλική. Ναι, γιατί αν υπήρχαν θα ξανά στα διδάξει η Σιλβάνα. Αυτή το μόνο που μπορεί να σου διδάξει τα ιταλικά είναι τι σου κάνω, τι μου κάνει. Γουστάρω ανομαλίες, πάρε με έτσι, πάρε με έτσι. Μα πού φτάνει! Γκαρσόνα. Αρκετά, αρκετά. Κατανοώ ότι γνωρίζεις την οτροπία της Ιταλίδος, διότι και εσύ είσαι αναλόγου ηθικής. Με τον ένα και με τον άλλο γυρνάς. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι αραβωνιασμένη. Γιατί εσένα δεν σε αραβωνιάζεται ούτε ηλίθιος μαφιόζος. Αβαφανκούλο, ρε, αβαφανκούλο. Τι αυτό που μου είπε τώρα. Ήβρισε τα ιταλικά, Λαϊκιστή μην ελίκιο μου είπε τώρα. Καθόλου. Εγώ απλώς σου είπα μη με αδικείς. Δεν πρόσεξε πώς το είπα. Άρε μη με αδικείς. Άρε μη με αδικείς. Αυτό που είπες. Μα τότε να το χρησιμοποιήσω τώρα που θα έρθει αυτός ο γορίλας. Γιατί ξέρεις, εγώ σκεφτεί, όταν θα έρχεται αυτός ο Ντον Κορλεόνε, να πετάω κάποια ιταλικά, ούτως ώστε να πιστεί αυτός ότι ήδη έχω διδαχθεί από την αρμονιαστιά του. Βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα. Άμα είναι έτσι, αυτό το βαφανκούλο το χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε. Γιατί είναι και πολύ ευγενικό και θα το εκτιμήσει πάρα πολύ να τα ακούσει από το στόμα σου, βέβαια. Α, ναι, και πες και το άλλο, το μα και κάτσο. Τι θα πει αυτό. Και κάτσο, θα πει καθίστε παρακαλώ. Κάτσο, κάτσο.
Κάτσο! Όπως είναι συναφές με αυτό που λέμε. Κάτσο! Το πιατέ! Τελικά, Ελένη, μπορεί να μου φανείς χρήσιμη και σε κάτι, ε! Δεν είσαι εντελώς παράσιτο καρσόνα. Αχ, βρε Κωνσταντίνε, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σου φανώ σε κάτι χρήσιμη. Πάρα πολύ χαίρομαι. Α, και δεν μου λες τώρα, δηλαδή, αυτός για να πιστεί ότι εσύ δεν έχεις κάτι με την καλή του, θα τη φέρνει κάθε μέρα εδώ να σου κάνει μάθημα και μετά θα μπαστακώνεται μέσα στα πόδια μας. Ελπίζω να πιστεί η Λίαν συντόμως. Αλλιώς θα αναγκαστώ να καρφώσω το μάνθο. Πράγμα το οποίο δεν μπορώ να κάνω γιατί σκέφτομαι. Τη φιλία σας, ε. Τον εκδότη. Κατά τα άλλα θέλω να δω τον μάνθο κρεμασμένο στο Σύνταγμα ανάποδα και να τον κουτσουλάνει και τα Περιστέρια θέλω. Ήρθανε. Πώς το είπες, ε. Και κάτσο βαφανκούλο. Κάτσο βαφανκούλο. Τέλεια, καλά, ε. Θα τον κερδίσω οπωσδήποτε άμα του τα πεις αυτά. Καλό, πολύ θα σε λατρέψω. Buonasera. Buonasera, padrone. Buonasera. Ma che cazzo? Ma che dici? Ma che cazzo? Cazzo, signore, cazzo. Bastardo, ripetere la cazzo. Signore, mi scusate, non ξέρω ότι θέλετε τόσο πολύ να μείνετε όρθιος. Nino, per favore. Δεν ξέρει ο Κωνσταντίνο τι είναι βρυσιά. Τι βρυσιά? Εγώ του είπα, παρακαλώ, καθίστε. Μα νο, του είπες, πώς θα λένε αυτά που τρώμε στη ταβέρνα, τα μελέτητα. Ελένη, τον είπα αμελέτητο. Γιατί, καλέ, είναι μελετημένος. Αν αχαθεί αυτός ο Νικόλας, με κορόιδευε ότι ξέρει ιταλικά. Το άλλο όμως, Κωνσταντίνε μου, να το πεις για να φτιάξεις έτσι το κλίμα, γιατί μου το έχει πει μια φίλη μου Ιταλίδα. Το άλλο, αχ, Σιλιονίνο, βαφαλκούλο. Μα σε impazzito, τρελάθηκε! Του είπες! Αυτό το είπα! Ελένη! Συγγνώμη, σιγνώμη, αυτή η καταραμένη γκαρσόνα φταίει! Για να μάθεις, Κωνσταντίνε μου, να μου λες ότι εμένα δεν μαραβωνιάζεται ούτε ηλίθιος μαφιόζος! Ηλίθιο μαφιόζο ήλιο! Αχ, ναι, καλέ, σας είπε στούπιντο! Ο Κωνσταντίνο τώρα μαθαίνει ιταλικά και γίνεται όλο παρεξηγήσιμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό το μάθημα. Τι μάθημα να κάνουμε μετά από αυτό το πάθημα? Θα μου το πληρώσεις, Ελένη! Πάμε να σου πεις. Αντιάμω. Μα το βεβάει, Νίνο, να είναι μαφάρ λεξιόνε. Εσύ κάτσε εδώ. Και εμείς πάμε μέσα στο γραφείο. Και αυτό να περιμένει να τελειώσεις. Τι δεν τελειώσω? Τι λέει αυτή η Ιταλίδα? Έλενα, κάνε λίγο παρέα, Νίνο. Ναι, βεβαίως θα του κάνω παρέα, γιατί έχω να του κάνω και μερικές ερωτήσεις. Δεν μου λες, Νίνο, έχεις κόψει ποτέ κεφάλι αλόγου? Άλογο κεφάλι, νο. Κεφάλι άνθρωπο, σι. Μπράβο, ρε Νίνο, μπράβο. Είσαι και φιλόζος. Σινωρίδα, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Να τρώω εγώ ξύλο επειδή εσείς είστε ελαφρών ηθών και συνουσιάζεστε πίσω από την πλάτη του αρμονιαστικού σας. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Άκρος επικίνδυνο. Αν καταλάβει αυτά που κάνετε πίσω από την πλάτη του, θα σας σκοτώσει, θα σας κόψει το λαιμό. Σύλλοσο, το ξέρω, αλλά εμένα μ' αρέσει το κίνδυνο. Για παράδειγμα, με ανάβει τώρα να σκέφτομαι ότι η Νίνο είναι έξω από πόρτα και εμείς μέσα από πόρτα κάνουμε σεξ. Τι κάνουμε, ποιοι κάνουμε, δεν κάνουμε. Κάνουμε. Είναι πιο ωραίο με το κίνδυνο. Εγώ δεν το κάνω ακίνδυνο. Θα το κάνω και με κίνδυνο. Έλα τώρα, προφεσόρε. Τι σε νοιάζει πιο πολύ να μάθεις? Ιταλιάνες κουβέντε ή... Ιταλιάνο κορμί. Εσύ, σινιόρα, είσαι αμόρε με προφεσόρε. Δεν κόβω καλύτερα φλεβόρε. Μα αφού μένετε ίδιο κάζα. Μένουμε ίδιο κάζα με το κάζο, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Una grande ιστορία. Αφού δεν έχει με σένα αμόρε, τότε μπορεί έχει με Σιλβάν. Άντε καλέ, τι λες, αυτό αποκλείεται. Γιατί άμα έχει, τότε δεν ανέχετε Νίνο γίνει κορνούτο. Προφεσόρε βαμορίρε, τα πετάνει. Καπετάνει. Νο, τα πετάνει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι λες, ρε, σοβαρά. Κοίτα που η συζήτηση απότομα παίξει ενδιαφέρον. Δηλαδή εσύ τώρα θες να πεις ότι αν ανακαλύψεις ότι αυτός και αυτοί το τρίβουν το πιπέρι, θα το σφάσει. Σι. Οπότε το σπίτι μένει σε μένα, οπότε επειδή σε συμπάθησα πάρα πολύ, θα σου πω όλη την αλήθεια. Αυτοί πηδιούνται. Και? Τι και καλά, δεν σου φτάνει αυτό, λίγο είναι. Όχι, εννοώ και κόζα. Τι πράγμα? Α, ναι, να σου εξηγήσω τι ακριβώς έγινε. Τις προάλλες που αυτοί είχαν μάθημα μέσα στη βιβλιοθήκη, όταν μετά ανοίξαν τη βιβλιοθήκη και βγήκανε, λέει η Σιλβάνα, α, καλέ μια στιγμή, γιατί ξέχασα μέσα το βρακί μου. Εσείς τώρα δεν ξέρω πώς το έχετε στη χώρα σας, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν πάμε κάπου, βγάζουμε το παλτό μας. Το βρακί μας δεν το βγάζουμε. Έβγαλε βρακί. Έβγαλε βρακί. Τα πετάνει και αυτή και αυτός. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται μόνο να τον σκοτώσεις τελείως. Σπάς του και μερικά παΐδια να φοβηθεί και πες του ότι αυτή η χώρα δεν τον χωράει πλέον και μέχρι το βράδυ να έχει περάσει τα σύνορα. Νο, Ιωσόνο Σιτσιλιάνο. Και άμα Σιτσιλιάνο γίνει κορνούτο, το σκοτώσει. Όχι καλά, δεν χρειάζεται να το σκοτώσεις. Πού να βάφεις τώρα τα χέρια σου με αίμα να πηγαίνεις στη φυλακή. Άντε καλέ, δεν βαριέσαι. Φόβησε τον Αγγελικάκη και πες του ότι πρέπει να φύγει μακριά για να είναι μακριά από τη Σιλβάνα, κατάλαβες. Αυτός έχει μια αδελφή στο Λονδίνο. Ας πάει εκεί. Νο, εγώ σκοτώσει, προφεσόρε. Καλά, αφού επιμένεις μη σου καλά στο χατήρα του να μείνει εδώ. Φάτωνε, φάτωνε να τελειώνουμε. Αντίο, προφεσόρε. Θεάς χωρές τον, ήταν κακός άνθρωπος. Ελενίτσα, εδώ είσαι, είχα τα αφήσει ανοιχτή την πόρτα της κουζίνας και μπήκα. Α, κλέφτης, βοήθεια, Ελένη! Ο νο κλέφτης, ο τίμιο ασασίνο, που σου λέτε εσείς, δολοφόνο. Λέει καλέ αυτός. Ναι ρε Ματινάκη, μη φοβάσαι, καλά το λέει ο άνθρωπος. Είναι δολοφόνος, πολύ τίμιος και πολύ καλός δολοφόνος, να στο συστήσω, Νίνο Πούτσο. Ναι, ανήκει στην Ιταλική μαφία και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανα να σώσω τον κύριο καθηγητή, πολύ φοβάμαι ότι θα τον στείλει να βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Έχει ο κύριος καθηγητής μπλεξίματα με τη μαφία? Δεν έχει μπλέξιμο με μάφια. Έχει μπλέξιμο με φιαντσάτα μία. Α, σκότωσέ τον. Οι ελεύθερες δεν του κάνουνε. Θέλει οι αραβωνιασμένες. Σκότωσέ τον. Καλό κουμάσι κι αυτός, ε. Ωραία, βρε. Αφού συμφωνούμε όλοι, άντε, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Τώρα εμείς όλοι, βρε παιδιά, εδώ γινόμαστε συνεργοί σε φόνο. Ενώ θα μπορούσαμε να τον σταματήσουμε. Αλλά η θελέστα και παθέστα. Τι με νοιάζει εμένα? Γιατί δεν μας πρόσεξε εμάς ποτέ? Εμάς δεν μας γέννησε, μάνα. Μάνα. Συ, μάνα, μητέρα, μαμά. Μάμα. Μάμα. Μη λέτε αυτό το λέξη, γιατί Νίνο τελικλαίει. Ποιο λέξη, καλέ, το μάμα? Μάμα, μη λέτε αυτό το λέξη. Νίνο πονάει. Πονάει. Περκέ μάμα, όταν έμαθε ότι Νίνο μαφιόζο, έδιωξε από κάζα και είπε, Νίνο κακού παιδί, μάμα δεν σ' αγαπάει. Μάμα δεν μ' αγαπάει. Μάμα, μάμα. Μωρή, τι είναι τούτο? Άσε με, άσε με. Προφεσόρα, per favore, vieni qui. E dai, professore. Άσε με, κοπέλα μου. Δεν κουράστηκες τόση ώρα να με κυνηγάζει ο γύρω από το γραφείο, γιατί εγώ κουράστηκα. Λοιπόν, έλα να σε ξεκουράσω. Όχι, γιατί αν με ξεκουράσεις εσύ, μετά θα με ξεκουράσει ο λογαριασμό σου μια και καλή. Άσε με. Έχω μια φαντασία. Λοιπόν, εγώ κάνω σεξ με κάποιον. Και όταν αυτό το κάποιον φτάνει στο παραδείσο από ειδονή, μπαίνει ο Νίνο και το στέλνει στο κανονικό παράδεισο. Και τώρα αυτά τα λες για να με πείσεις. Είστε τρελή τα μάλα, Δεσποινής. Αφήστε με, σας παρακαλώ, ήσυχο. Κάντε μου τη χάρη. Βγαίνει αλλά και τη φάτσο μείω. Όχι, σας παρακαλώ, Δεσποινής, αφήστε με ήσυχο. Άσε με, κοπέλα μου. Είναι σαν να ήταν είδες εσύ. Άσε με, σκοπέλα. Έλα, μωρέ, μην κλαις. Έλα, βρε. Σκούπισε τις μεξούλες σου στη φούστα της Ματίνας. Άντε με το καλό. Κοίτα, ρε, γαμώ τον κατεμιά. Μια φορά βρήκαμε δολοφόνο και μας βγήκε ευαίσθητος. Κι αυτό το ευαίσθητο το είδε παντρώνει τον Βίντο και το έδιωξε από Κοζανόστρα. Και ήρθα Γκρέτσια γιατί βρήκα καλή δουλειά εδώ. Δουλεύετε εδώ σε υποκατάστημα μαφία? Νο, δουλεύω delivery, πιτσερία. Αν δεν θέλω, μάθει η Σιλβάνα, γιατί φύγει από μένα. Τώρα μη σε λυπήσω, αλλά η Σιλβάνα θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Αφού τα έχει φτιάξει με προφεσόρε. Κοσκοτώσει, προφεσόρε. Ωραία. Γύρισε στον παλιό καλό εαυτό σου. Λοιπόν, πάρ το πιστολάκι σου και άντε βρε, πήγαινε που πουλήσε του. Πήγαινε καλό παιδί. Άσε με, άσε με, δεν είναι και ο τύπος μου, Δεσποινής. Είμαι συντηρητικός άντρας. Εδώ είστε κι εσείς. Εμείς με τη Σιλβάνα κουραστήκαμε να μελετάμε τόση ώρα μέσα ιταλικά. Και εσύ. Σι. Και είπαμε να κάνουμε και λίγο γυμναστική, να ξεμιαστούμε, βρε αδερφέ. Γι' αυτό τρέχαμε. Uno due. Δεν σε πιστεύω, προφεσόρε. Βρε Νίνο, άμα δεν το πιστεύεις, γιατί δεν κάνεις βρε εκείνο που λέγαμε πριν. Τι λέγατε πριν, μπαμ. Α, τώρα δεν προλαβαίνεις να μάθεις. Εμείς κάναμε τα πάντα για να το συγκρατήσουμε, αλλά εκείνος επιμένει πρέπει να σε σκοτώσει. Και το λες έτσι χαρούμενη. Γιατί πιστεύει ότι κάτι έχετε με τη μνηστή του. Ενώ αν με αραβωνιαστείτε, θα γλιτώσετε. Όχι, προτιμώ να με σκοτώσει. Στα λόγια μου έρχεσαι. Νο, Νίνο, per favore, no. Τι πρέγω, Νίνο, τι πρέγω. Μαμά!
Τι έπαθε? Δεν είναι τίποτα. Τι έγινε, Βρενίνο? Πάλι εκείνος ο σφάχτης που έπαθες πριν? Εντάξει, μωρέ, μην κάνεις έτσι. Θα περάσει, θα περάσει. Και άμα περάσει, έρχεσαι εδώ να τελειώσεις αυτό που άφησες στη μέση. Ναι, no sei malato. Andiamo insieme dal dottore, per favore. Professore, adesso θα ξαναπούμε για το μάθημα. Όχι, δεν θα το ξαναπούμε, Σιλβάνα, αλλά μην ξανάρθει για μάθημα εδώ. Sì, arrivederci. Νίνο, andiamo, vieni. Μάμα! Non piangere, Νίνο, non piangere. Μάμα! Κύριε καθηγητά, τυχερός ήσασταν, φτηνά τη γλιτώσατε. Που δεν σας αγωνιάστηκα. Που δεν σας σκότωσε. Κωνσταντίνε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εγώ ξέρεις πόσο θα στενοχωρηθώ άμα σε αποχωριστώ, αλλά καλού κακού, πάρε βρε τηλέφωνο την αδελφή σου στην Αγγλία και πες την να στρώσει το κρεβάτι. Γεια μας, παιδιά! Γεια μας, παιδιά! Γεια μας! Καλά, και δεν μου λες, είναι σίγουρο ότι θα την κάνει για το Λονδίνο ο κύριος καθηγητής? Έλα τώρα, αγόρι μου, έλα τώρα. Τζάμπα κερνά όλο το μαγαζί. Καλά, εδώ που τα λέμε, τζάμπα το κερνάς, αλλά τέλος πάντων. Έλα, κόψε τώρα τις μιζέριες και ξέρεις, μόλις η καταβουζίνα φύγει για το μελαγχολικό Λονδίνο, το οποίο εξαιτίας του το μελαγχολήσει κι άλλο, θα έρχεστε κάθε μέρα σπίτι, ρε, και θα μπακόχνετε τα φέλετε. Και θα τρώμε τα φαγητά της Ματίνας. Θα τρώμε τα φαγητά της Ματίνας, αυτό είναι. Τι γιορτάζουμε, Ελενίτσα? Ελενίτσα, ακούω. Νοστιμούλη βλέπω, μοναχικούλη το βλέπω, πάω. Αχ, πειράζει λίγο να κάτω. Κουράστηκα, βρε παιδάκι μου. Στην υγεία μας, βρε, γιορτάζουμε που έφυγε από τη ζωή μου η Πανούκλα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη. Όπα! Κι εγώ γιορτάζω, κι εγώ γιορτάζω. Εσύ γιατί γιορτάζεις? Γιατί θα ξεφύγει ο μανθούλης μου από την κακή επιρροή αυτού του κομμενάκια. Καλά, ας πιω για να ξεχάσω. Τι να ξεχάσεις, μωρέ? Τις πίπες που ακούω εδώ μέσα. Λέλα. Επιτέλους, μόνη. Καλά, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω μπορώ να κάνω. Θα τραγουδήσω, θα φωνάξω, θα χορέψω. Ιωάννα, τέτοια ώρα όπως το χτυπιέσαι, λαϊκιστή κολοχτυπιέσαι. Καλά, πρέπει να έχω πάθει φοβερή τραυματική εμπειρία. Σαν να ακούω τη φωνή του, καλέ είναι. Όχι, δεν είναι σαν να την ακούς. Την ακούς. Αποκλείεται, δεν με γελάς, δεν με γε... Αφού εσύ δεν είσαι στο Λονδίνο. Όχι, δεν είμαι. Κλείστο κασετόφωνο, μη γίνω κασετοφωνιάς. Κλείστο. Δεν έφυγα, Ελένη. Πρώτον, γιατί εξίσουμε το μαφιόζο, φοβούμε το αεροπλάνο. Δεύτερον, γιατί εξίσουμε εσένα, με εκνευρίζει η αδερφή μου. Και τρίτον, γιατί να φύγω? Εγώ δεν είμαι ένοχος, ο Μάνθος είναι ένοχος. Ας πάει λοιπόν εκείνος στο Λονδίνο. Γιατί να πάει ο Μάνθος στο Λονδίνο? Εγώ δεν συγκατοικώ με τον Μάνθο. Αυτό που κολλάει. Πουθενά δεν κολλάει, απλώς εγώ από την ταραχή μου που θα έφευγες, που. Ναι, έχω πάθει αυτό το πράγμα που λέω, αλλά τον αλωνόντο. Όλοι με λένε στριμμένο, αλλά χωρίς εμένα δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και εγώ δεν θα σου στερήσω την παρουσία μου, αλλά θα στερήσω την παρουσία του Μάνθου από την καρσόλα εγώ. Γιατί θα τον καταδώσω στο μαφιόσο. Ρε Κότσο, θα γίνεις καταδότης. Αμέ. Δεν θα το κάνεις αυτό. Αμέ. Λυπήσω τα νιάτα μου και την ομορφιά μου. Και γιατί να μην λυπηθώ τα δικά μου νιάτα και τη δική μου ομορφιά? Μα είσαι σαν ένα από το γαμότο. Και παρότι είμαστε συνομήλικοι, εσύ μοιάζει ακολόγερο. Αυτό ήταν. Αυτή τη στιγμή θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Φαλό. Σε ποιον θα πάρεις τηλέφωνο? Ντρέπομαι να τον πω τσό. Και τον λέω αρχαϊστή. Πάντως, ένα σου λέω, Κωνσταντίνε μου. Θυμίζω τα τόσα χρόνια φιλίας μας. Όχι, Μάρθο. Δεν τα θυμάμαι. Γιατί αν τα θυμηθώ, θα σε σκοτώσω εγώ αυτοπροσώπως. Τότε θυμίσου ότι θες να σου δώσει το σύγγραμμά σου ο φίλος του πατέρα μου, ο εκδότης. Σωστό αυτό. Λοιπόν, θα γράψεις τη διαθήκη σου ότι η τελευταία σου επιθυμία είναι να δεις το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο τυπωμένο. Κωνσταντίνε. Είσαι ένα τέρας. Όχι, Μάρθο, εσύ είσαι ένα τέρας που απαιτείς να καλύψω εγώ τις γυναικοδουλειές σου, τις οποίες πολλάκις έχω καλύψει. Μανθούλη μου. Καλώς τη μοναδική μου αγάπη. Πεγκουλίνη μου, μια και είδες, δώσε μου τα κλειδιά του σπιτιού μου να δώσω μπάλα δουλεύτρα. Έλα ρε, Μάνθο, βγάλεις αντικλείδια από τα δικά σου. Να μην έχω τώρα τα κλειδιά του σπιτιού του αραβωνιαστικού μου. Προβλέπω ότι λίγαν συντόμως ο Μάρθος θα χάσει τα κλειδιά του, θα φέρει κλειδαρά και θα αλλάξει κλειδαριά. Στο μυαλό μου είσαι ρε γαμότο. Μην του βάζετε τέτοιες ιδέες, κύριε Βεζέντινο, τέτοια μου. Σας ενοχλεί να έχω τα κλειδιά του σπιτιού του Μάνθου? Ή μήπως φοβόσαστε μην έρθω απρόσκλητη καμιά μέρα και σας πιάσω στα πράσα με μία από τις χιλιάδες γκόμενες που έρχεστε εδώ μέσα και ταραβερίζεστε? Πάνω από χίλιες οπωσδήποτε. Αλλά χιλιάδες δεν είναι υπερβολή. Ω, υπερβολή. Και πού θα σας
οδηγήσει αυτή η ασύστολη σεξομανία σας. Ορίστε, τώρα κινδυνεύει η ζωή σας. Α, θα μιλήσω. Όχι τώρα, όχι τώρα, κάντε ένα διάλειμμα. Εγώ θα πάρω ένα επίγον τηλεφώνημα στον εκδότη, το φίλο του πατέρα μου. Συγγνώμη, αυτό τι είναι. Τι είναι, έλα βρε Κωνσταντίνε, μάζεψε τώρα το σουτιέν σου. Θα με βγάλει και τραβεστή τώρα. Το σουτιέν τη γκόμενά σου, παιδί μου. Με πιάστηκαν χθες το βράδυ εδώ πέρα που σου φτάνει από το σπίτι. Α, με τη Λίλα, αυτήν είσαι πρέπει να είναι. Γιατί δεν πήγατε στο Λονδίνο, κύριε Βυζαντινοτέ, και να αφήσετε και το μάθο μου ήσυχο. Πού θα πάει, μία, δύο, τρεις, άντρας είναι. Θα παρασυρθεί και θα μ' απαντήσει. Είστε ανόητοι τα μάλαγκα, Σόνεβιου. Μ' άρθω, φεύγω. Θα συναντηθούμε στον άλλο κόσμο. Αν και θα αργήσουμε, γιατί εμείς στην οικογένειά μου είμαι θα κορακοζόητοι. Έσχος. Ματινάκι, έλα αργότερα, μωρί από εδώ. Ναι, σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι. Αν μη ρωτάς τι, είναι έκπληξη. Τώρα μην το συζητάς, θα το μαγειρέψω εγώ τέλεια. Μην έχεις καμία αμφιβολία, καλύτερα και από τα δικά σου. Α, μα τι να μου σε κλείνω τώρα, γιατί ήρθε ο Κωνσταντινούλης μου. Αχ, βρε Κωνσταντί, πολύ στεναχωριέ μου που σε βλέπω, Λεβέντη μου. Γιατί σκέφτομαι ότι όλη αυτή τη λεβεντιά θα τη φάει το χώμα. Για τη λεβεντιά του μάρθου να θλίβεσαι, Κασόνα, όχι για τη δική μου. Μια στιγμή, Κωνσταντινούλη μου, μην πας πάνω, σε χρειάζομαι λίγο εδώ. Ένα μέτρο και κάτσε να μετρήσω. Μα τι κάνεις, Κασόνα! Σου παίρνω τα μέτρα για την κάσα, Λεβέντη μου. Γιατί ξέρεις, εγώ θα κάνω τις συνεννοήσεις με το Μιστρά. Τι κοστομάκι θες, αγόρι μου, να σου βάλουμε. Ελένη, με τα καλά σου, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Θα πω σε αυτό το Νεάτερνταλ, όταν το συναντήσω, την πάσα αλήθεια. Για τη μνηστή του και για τον Μάνθο. Ναι, αλλά αυτό θα σε πιστέψει, γιατί και ο Μάνθος το ίδιο θα κάνει. Θα τα ρίχνει σε σένα, εσύ θα τα ρίχνει στο Μάνθο. Πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα σε σκοτώσει και τους δυο για να είναι σίγουρος. Να σε ρωτήσω το συγγραμματάκι σου, τα που έχετε φτυκό τις μπιντέδες. Θέλεις να τους βάλω πάνω εδώ που θα έχεις τα χεράκια σου από κάτω. Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες. Είμαι κουρασμένος στα μάλα. Σπέβδω στην κατωτοκάμαρά μου να ξαπλώσω λίγο. Σπέψε, αγάπη μου. Σε θαυμάζω όμως. Σε θαυμάζω γιατί είσαι πάρα πολύ θαραλέος. Δεν ξέρουμε αν αυτός θα πάρει, ας πούμε, ένα πιστόλι, σου χώσει μια πιστολιά, πας στο διάολο, γιατί στο διάολο θα πας. Ελένη! Γιατί ξέρεις, αυτοί οι μαφιόζοι είναι και πάρα πολύ σαδιστές. Ξέρω εγώ, αν ξαφνικά του τη δώσει και πάρει την γλωσσίτσα, σου την κόψει εκεί στη μέση, ή τα ματάκια σου στα βγάλει, ας τα πετάξει έξω, ή αν σου κόψει το πουλάκι σου. Το πλοί μου. Το πλοί σου, Κωνσταντίνη μου. Ξέρω εγώ, μήπως σου πάρει και τάντερα δηλαδή και στα πετάξει έξω. Είσαι απέσια! Ανατρίχιασα. Αχ, Παναγίτσα μου, κάνε να πιάσει, κάνε να πιάσει. Θα μετρήσω μέχρι το 100, ώσπου να τσίριξει. 1, 2, 3. Θα σου ανοίξω εγώ την κοιλιά, θα την ξαναβάλω μέσα και μετά θα σε ράψω με σακοράφα. Να αποστηρώσεις καλά τη σακοράφα. Μα εγώ δεν πονάω. Για να δω, για να δω. Τι ηλιθιότητες λες ρε βλαμένο, δεν σε ξεκυλιάσανε. Και αυτή τη σηκωταριά εγώ την κόβω για αρνήσια. Κατάλαβες τι έγινε. Αυτό είναι προειδοποίηση. Άρα τώρα ξέρουμε με ποιο τρόπο θα σε φάνε. Πολύ ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Τι κάτι είναι και αυτό. Με παρηγορεί, νομίζεις που ξέρω ότι η μαφία θα με ξεκυλιάσει. Φεύγω, δεν κάθομαι ούτε λεπτό εδώ. Αναχωρώ πάρα αυτά για το Λονδίνο. Κάτσε, ρε, πού φας, ένα λεπτό με τις πιτζάμες φεύγει. Αχ, να σου πω, ρε Κωστάκη, μια και φεύγεις, μην την πάρεις αυτή μαζί σου. Να έχουμε κάτι να φάμε. Και έφυγε με τις πιτζάμες. Και τις παντόφλες. Καλά, ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή, πάρει για κανένα ρούχο. Αλλά σημασία έχει ότι το αποφάζει επιτέλους να ξεκουμπιστεί από εδώ μέσα. Κρίμα να τον χάσουμε τον κύριο καθηγητή. Μα τι να σκάσει και τρώγει. Μπράβο, ρε Ελένη, όμως που μαγείρεψες και εσύ μια φορά. Α, όλα και όλα. Αυτή τη σηκωταριά ειδικά ήμουν αποφασισμένη να την κάνω με τα χεράκια μου. Και ξέρεις, είναι ολόφρυς και το πρωί την πήρα από το νεκτάριο. Ρε Ελένη, να σου πω κάτι. Σκέφτομαι αυτό το μαφιόζο τον απατάει η ερευνητική του, έτσι δεν είναι. Άρα δεν τον θέλει. Άρα σε λίγο καιρό θα είναι ελεύθερος. Ότι θα είναι ελεύθερος, θα είναι ελεύθερος. Γιατί έτσι όπως πάει θα τη σκοτώσει. Καλά, αυτό δεν με νοιάζει. Άλλο είναι το θέμα. Μήπως θα του άρεσε ένα νοικοκυροκόριτσο. Ρε Ματίνα, έλεος. Ποια έλεος. Αυτός είναι ένας αγριάνθρωπος. Ναι, αλλά αγριάνθρωπος, αλλά έχει τρυφερή ψυχούλα. Αφού τον άκουσες. Όταν ακούει η μάμα, κλαίει. Δεν το πιστεύω ότι κάνει σχέδια και για τον Νίνο. Ω, σχέδια δεν κάνω εγώ. Από πού και ως πού. Αλλά να, σκέφτηκα. Ας τον παντρευτώ και τα λεφτά που έχω στην άκρη να ανοίξουμε μια πιτσέρια. Να κάνω εγώ τις πίτσες και αυτό τον delivery. Α, μόνο αυτά τα σχέδια κάνεις. Όχι, σκέφτηκα για το όνομα της πιτσαρίας. Λαμπέλα Μάφια.
Πιστέψτε με, κύριε Όργανο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Εδώ διαμένω. Να, δεν είδατε, είχα τα κλειδιά, άνοιξε και μπήκα εντός της οικίας μου. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Και οι κανονικοί άνθρωποι τριγυρνάνε με τις μπιζάμες στο αεροδρόμιο. Να σας εξηγήσω. Τρόμαξα. Επειδή μου έβγαλε τη σκοταδιά η μαφία. Και αφού την έβγαλε, πώς ζεις? Α, όχι, ναι. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν δική μου σκοταδιά, ήταν αρνήσια. Α, τι μου λες, βρε άνθρωπε, ποια μαφία? Ο κύριος Πούτσο. Τι πράγμα. Ο... Προσέλα. Όχι, πάμε. Όχι, πάμε για το δρόμο Καϊδιό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε για το δρόμο Καϊδιό. Αυτό είναι το σπίτι μου, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Λάχιστο να σε παραλάβει κάποιος δικός σου, γιατί μπορεί να είσαι επικίνδυνος τρελός. Δεν είναι τρελός. Αφήστε τον σε μένα, αφήστε τον. Ναι, είναι επικίνδυνος τρελός, αλλά εγώ τον καλμάρω μια χαρά τον καλμάρω. Ελένη. Έφυγα βιαστικά και δεν πήρα μαζί μου ούτε ταυτότητα ούτε τίποτα και τώρα με περνάνε για τρελό. Πες τους για τη μαφία. Άστα αυτά τώρα, δεν έχουμε χρόνο, μην ξεχνάς. Η σηκωταριά. Ποια σηκωταριά, την αρνήσια. Η αρνήσια ήταν πριν, τώρα θα είναι κατακουζινήσια. Α, εσύ μου φαίνεσαι ακόμα πιο τρελή. Μήπως σας πάρω και τους δυο στο δρομοκαίτιο. Όχι καλέ, τι είναι αυτά που λέτε. Τώρα εσείς να φύγετε, γιατί ξέρετε, εμείς σε αυτό το σπίτι λέμε συνέχεια πουλά ένα περίεργο πράγμα. Άντε στο κάνω να μας γράφετε. Να φύγετε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, οπωσδήποτε. Θα σας έχω στα υπόψη. Ναι, μην μας ξεχάσετε, σας παρακαλώ, μην μας ξεχάσετε. Μας το κάνετε αυτό, θα στενοχωρηθούμε. Ελένη, γιατί τον αφήσαμε να φύγει? Ξέρεις τι σκέφτηκα. Αν το κρατάγαμε εδώ, θα με προστάτευε από το ημοτυψέ τέρα. Αυτό εδώ. Αυτόν αγάπη μου θα τον έκανε μια χαψιά. Και αφού έτρωγε αυτόν για μεζέ, μετά για κύριος πιάτο θα τρώγε εσένα. Buonasera. Πού είναι ο μαθητής μου? Ήρθε η δασκάλα για το μάθημα. Η δασκάλα για το μάθημα θα φύγει. Κι εγώ θα φύγω οριστικός. Πηγαίνω στο Λονδίνο. Γιατί θα φύγει Λονδίνο? Έχει αποφύγει κάτι? Να χάσω τη σκοταριά μου. Μίλα. Πάρλα. Έχει κάτι με Σιλβάνα? Όχι, δεν έχω τίποτα. Σας τορκίζομαι. Πες του, Σιλβάνα. Όχι, δεν έχει. Αλλά θα έχει. Γιατί η Σιλβάνα είναι πολύ ενναμωράτη del professore. Τι είναι? Καμεράτα. Αυτό που παίζει στο Μέγαρο, τι λέει, Ελένη? Τι λες, μωρή λήθεια, ενναμωράτα, ερωτευμένη. Οπότε, έτσι όπως πήρε αυτή την τροπή η κατάσταση, επανερχόμαστε στο αρχικό μας σχέδιο. Έλα, έλα Νίνο, καθαρίσέ το να καθαρίσει και ο τόπος. Τι λες, μωρέ! Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έλα Νίνο, ξεκίνα, αγάπη μου, να το καθαρίζεις. Γιατί εσύ τώρα πια δεν είσαι ένα απλό κορνούτο. Εσύ είσαι το κερατό σου, το τράγιο είσαι. Ελένη! Νίνο! Κατάλαβε το, δεν σ' αγαπάω πια. Δεν θέλω ένα άγριο άντρα. Θέλω ένα γλυκούλι και ντροπανούλι προφεσόρ. Είσαι και πολύ ανομαλάρα. Ας τον άνθρωπο, κυρά μου, να κάνει τη δουλειά του. Σφίγγε εσύ, σφίγγε! Άστο! Σφίγγε! Άστο! Καλά μου το έλεγε, μην το παίρνεις αυτό το άντρα, η μάμα. Μάμα! Τι λες, μωρέ, μην τη λες αυτή τη λέξη. Μα ποια λέξη, μάμα? Μάμα! Μα τι έπαθε αυτό το γομάρι? Δεν ήξερα ότι αυτή η λέξη είναι τόσο κακή. Εγώ νόμιζα ότι μάμα θα πει μαμά. Μάμα! Λοιπόν, βουλώστε το όλοι. Εδώ μέσα δεν θα ξαναπείτε τη λέξη μάμα, μητέρα, μανούλα, μαμά. Μάμα, μάμα, μάμα! Έλα, ηρέμησε, αγόρι μου. Ηρέμησε, Νινάκο μου, ηρέμησε. Στορκίζομαι εδώ μέσα, κανείς δεν θα ξαναπεί ούτε μάμα, ούτε μανούλα, ούτε μαμά. Μάμα! Στορκίζομαι, βρε, στη ζωή της μάνας μου. Και της μάνας μου είπα, δεν είπα της μάνας σου. Μάμα! Μάμα! Μα, Ελένη! Ελένη, συνήθω λέω μάμα και δεν παθαίνω τίποτα. Ήταν φαίνεται grande shock τα πολλά μάμα και το ξεπέρασα. Ωραία! Τώρα που το ξεπέρασες, να τελειώσεις και αυτό που άρχισες. Πες της Καταγουζίνος ότι πρέπει να φύγει κατεπηγόντως στο Λονδίνο, ή αλλιώς τι θα του κάνεις? Τίποτα, niente. Άμα φύγει θα του κάνω. Συμβάνα, είχε δίκιο. Εμείς οι δύο δεν ταιριάζουμε. Άμα θέλει προφεσόρε, πάρε προφεσόρε. Δεν τη θέλω. Θα την πάρεις. Τι μαύρη εξέλιξη είναι τώρα αυτή. Υποψιάζομαι, γκαρσόνα, ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από όλα αυτά με τις σύντριγές σου. Αλλά αν υπάρχει Θεός, θα το πληρώσεις, Ελένη! Μη μιλάς έτσι, γυναίκα μου. Μη μιλάει έτσι που? Ελένη, εσύ με βοήθησες να γίνω καλά και επειδή είσαι και μπέλα, θα σε παντρευτώ. Τι λες, καλέ, είσαι καλά, επικοινωνία. Δεν θέλω αντιρρήσεις! Σφίγγε, σφίγγε! Ή θα παντρευτεί εμένα ή θα πετάνει και θα πάμε να ζήσουμε μαζί Ιτάλια. Και θα μείνει η οικία μου ελεύθερη. Αυτό είναι πολύ καλό. Ελένη, τελικά υπάρχει Θεός. Μαμά!